Η Ξάνθη ήταν και είναι μια πόλη που παράγει πολιτισμό ακόμη και σήμερα. Αξιοπρόσεκτη είναι μάλιστα η παρουσία των παιδιών της στα γράμματα και στις τέχνες. Έναν από αυτούς τους ανθρώπους παρουσιάζει το Σάββατο η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, που φιλοξενεί τον συγγραφέα Δημήτρη Μπουζάρα, που θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Έχω ήδη μεγαλώσει». Έχουμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χάρτινες και μουσικές πόλεις», αυτό το Σάββατο στις 11 του μηνός, καλεσμένο τον Δημήτρη Μπουζάρα, έναν νέο συγγραφέα, ξανθιώτη, ο οποίος έχουμε παρουσιάσει πριν από 2 χρόνια άλλο ένα του βιβλίο εδώ, παρακολουθεί μαθήματα και στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής. Και το νέο του βιβλίο «Έχω ήδη μεγαλώσει», στις 6.30 ώρα εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο θα γίνει μια παρουσίαση και νομίζω ότι οι μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν και θα είμαστε και ευτυχισμένοι, γιατί ένας νέος συγγραφέας εμφανίζεται έτσι από την πόλη μας. Στο μεταξύ, με ένα έργο του Μπρέχτ ξεκινά την Πέμπτη το Φεστιβάλ του Γερμανόφωνου Κινηματογράφου. Από την Πέμπτη και στις 9 η ώρα κάθε βράδυ μέχρι και τη Δευτέρα λαμβάνει μέρος το Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου. Είναι σε συνεργασία με το Goethe Institute και μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το πρώτο μέρος να παρουσιάσουμε 5 εξαιρετικές ταινίες σε ένα αφιέρωμα όπου μεγάλοι συγγραφείς παρουσιάζονται μέσα από γερμανικές κινηματογραφικές ταινίες. Το δεύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο, όπου με μαθητικές και άλλες ταινίες θα έχουμε μια πλήρη έτσι παρουσίαση του γερμανόφωνου κινηματογράφου στην Ξάνθη. Την Πέμπτη παίζεται μια εξαιρετική ταινία, ανοίγει το φεστιβάλ με την ταινία Μπαλ. Είναι μια ταινία μύθος, γραμμένη από τον Μπρέχτ σε σκηνοθεσία του Σλέντορφ, με πρωταγωνιστή το Rainer Werner Fassbinder και με ένα πλήθος έτσι σπουδαίων ηθοποιών, όπως τη Χάνα Σιγκούλα, τη Μαργκαρίτ Φρον Τρότα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μετά από 40 χρόνια, όπου είχε απαγορευτεί στη Γερμανία από την χείρα του Μπρέχτ η προβολή, να παιχθεί στο Φεστιβάλ Βερολίνου, παίχθηκε η ταινία και έτσι, αφού μεταγλωτίστηκε και στα ελληνικά, το Goethe μας δίνει τη δυνατότητα να την προβάλλουμε και εδώ στην Ξάνθη για τους φίλους του γερμανικού κινηματογράφου. Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, το Σάββατο με το Πολυαγαπημένες Αδελφές, παρουσιάζοντας τη ζωή του Σίλερ μέσα από μια ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία. Ενώ στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Goethe, όπου θα δούμε τη ζωή στα πρώτα χρόνια του ανυπόμονου αυτού μεγάλου συγγραφέα, του Goethe. Και θα ολοκληρωθεί με η άλλη, μια πολύ ενδιαφέρουσα γερμανική ταινία που νομίζω ότι θα εκπλήξει όλους τους φίλους που θα βρίσκονται εδώ στην Ξάνθη. Στόχοι του φεστιβάλ είναι να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό της περιοχής να γνωρίσει τους Γερμανούς δημιουργούς και το έργο τους μέσα από προβολές και συζητήσεις, καθώς και στους γερμανόφωνους να εξασκήσουν τη γλώσσα.